Σχεδόν 1.000 μετανάστες διέσωσαν οι αρχές της Λιβύης κατά τη διάρκεια ξεχωριστών επιχειρήσεων ανοιχτά της χώρας. Οι άνδρες του λιμενικού ανέστηραν παράλληλα 10 σωρούς. Την τελευταία εβδομάδα περίπου 2.000 μετανάστες έχουν επιχειρήσει να διασχίσουν τη Μεσόγειο για να φτάσουν στην Ιταλία και τελικά έχουν επιστρέψει πίσω με την παρέμβαση των λιβικών αρχών. Οι ακτές της Δυτικής Λιβύης είναι το βασικότερο σημείο αφετηρίας για χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες που αναζητούν ένα καλύτερο αύριο στην Ευρώπη. Όσοι καταφέρουν να φύγουν με φουσκωτές βάρκες από εκεί πληρώνοντας περιουσίες σε διακινητές, ελπίζουν ότι θα διασωθούν στη Μεσόγειο από κάποια μη κυβερνητική οργάνωση. Ωστόσο, οι δηλώσεις του Υπουργού Ιστορικών της Ιταλίας Σαλβίνι ότι πλέον απαγορεύεται στους διασωθέντες να μπουν στη χώρα έχει δημιουργήσει ανησυχία για το μέλλον των αποστολών αυτών.